Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Τρίτης, 25 του Οκτώβρη, και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, μια ημέρα με πλούσια επικαιρότητα, μια ημέρα με πολλά νέα, με πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη, του Κωνστανάτσι, αλλά φυσικά και της Έλληνας Κυριαζίδου, είμαστε εδώ για να την ξεφυλίσουμε παρέα και σήμερα την πρωινή ατζέντα, με πολλά νέα και από την τοπική μας επικαιρότητα, κυρίως φυσικά, από όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλία, με έναν πάρα μα πάρα πολύ καλό καιρό, ηλιόλουστο, 29 βαθμούς Κελσίου, λέει με 30 σήμερα η Λάρισα, δηλαδή αρκετά υψηλές ακόμη και για την εποχή θερμοκρασίες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μία ανάσα πριν καλωσορίσουμε και τον Νοέμβριο. Από εβδομάδα δηλαδή, την ερχόμενη Τρίτη, σε μία εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πραγματικά ο καιρός μας αρέσει. Δεν το συζητώ, μας αρέσει πάρα πολύ. 28 με 29 βαθμούς λέει η Λάρισα σήμερα, όπως και αύριο. Αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία από την Πέμπτη. Έχουμε κάτι 25, 23 βαθμούς. Σχετικά καλός όμως ο καιρός στην Παρασκευή. Ίσως να είναι και καλύτερο, μην έχει πολύ ζέστη. Θα σταθεί κόσμος εκεί ώρες, οπότε μια χαρά είναι. 15 βαθμοί αυτή την ώρα για την πόλη του Βόλου, 24 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, ηλιοφάνεια προφανώς. Τρίκαλα Καρδίτσα, 28 σήμερα τα Τρίκαλα, 29 θα έχουν αύριο. Όπως και η Καρδίτσα, 28, εξαιρετικός ο καιρός. Χαλάει λίγο, πέφτει η θερμοκρασία από την Παρασκευή εκεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αγαπημένος Δομοκός επίσης 28-27 αύριο. Μας βοηθάει ο καιρός, βοηθάει την τσέπη μας, βοηθάει την ψυχολογία μας, βοηθάει γενικότερα θα πω εγώ, και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη, θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, έτσι όπως διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινώντας από το site του σταθμού μας astratv.gr, έκτακτη διακομιδή πεντάχρονου από τη Σκιάθο στην πόλη του Βόλου. Εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τι ανακοίνωσε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Την χαμένη του ζωή αρχίζει να αποκτά και πάλι το ολικοδρόμιο στη Νέα Ιωνία. Επίσης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός ογκολόγος του νοσοκομείου Βόλου, Γιώργος Ρήγας, γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, του ευχόμαστε πραγματικά περαστικά. Μέτρα ώστε ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και της χώρας μας να παραμείνει ζωντανός. Και εφημερίδα Ελευθερία, συντάξεις, οδηγός αυξήσεων, τι θα συμβεί μέσα στο 2023. Καμπάνες για τη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία, 20 διάχρονο φοιτητή το 2019, θα πούν πολλά περισσότερα σε λίγο. Να μην μετατραπεί η δημόσια υγεία σε είδος πολυτέλειας. Τι είπε ο κ. Χριστίδης κατά την συνάντηση που είχε χθες και με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου. Φθηνότερο το ρεύμα, μικρότερη επιδότηση. Τι γίνεται βεβαίως και στη Μεγάλη Βρετανία και πιωμένος οδηγός της παρέας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, υπερήφανος για τον Βόλο, το έργο οκταετίας παρουσίασε ο Αχιλλέας Μπέος. Βίασε 16χρονη στο γιο ταχύτου, τι καταγγέλει, σοκ, έτσι για 22χρονο στην πόλη του Βόλου. Διαγνώστηκε με καρκίνο ογκολόγος του Αχίλλειο Πούλιου Νοσοκομείου. Και πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, πάμε στην εφημερίδα Η Αλήθεια, 1,70 το εγωπρόβιο γάλα. Εργόσιμο για τις ομπάνιδες ζητούν ικτινοτρόφοι που κάνουν προσπάθεια να φέρουν εργάτες από Βιετνάμ και Ταϊλάνδη. 1,8 ζητούν ικτινοτρόφοι στη Θεσσαλία. Αρχίζει η κατασκευή των παιδικών χαρών και ανοίγει η πλατφόρμα όσον αφορά τις ενστάσεις. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα τοπικών και όχι μόνο εφημερίδων. Πάμε σιγά σιγά να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Ο Σουνάκ τελικά είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το φαβορί μετά και τα όσα συνέβησαν και με τον Μπόρις Τζόνσον, διότι δεν τα κατάφερε όπως όλα δείχνουν να μπορέσει έτσι να έχει τους 100 βουλευτές. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα βρήκε και πολύ καλά ο Μπόρισον. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Σουνάκ είναι πλέον το αγαπημένο παιδί της Βρετανίας. Δεν θα τα βρήκε εύκολα σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Μην ξεχνάτε τι έπαθε η προηγούμενη πρωθυπουργός. Μέσα σε 40 ημέρες
κατάφερε να διαλύσει την οικονομία και βεβαίως και ο ίδιος θα κληθεί να αντιμετωπίσει έτσι δυσκολίες. Τώρα, είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός Βρετανίας σε 6 χρόνια, δεν τα λες και λίγα, σχεδόν κάθε χρόνο και ένας. Είναι ο τρίτος πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 3 μηνών, 42 ετών, ειδικής καταγωγής, Ινδουιστής, παιδί μεταναστών. Golden Boy με προϋπηρεσία είναι στην Golden Sharks, Κρίσος. Ο Ρίσι Σούνακ είναι γεμάτος αντιφάσεις, κανείς όμως δεν μπορεί, λένε, να τον κατηγορήσει για ητοπάθεια ή έλλειψη προσπάθειας. Ξέρω για να φτάσει ψηλά και να κατέχεις έτσι τέτοιες θέσεις όσον αφορά στον εργασιακό χώρο, προφανώς πρέπει να είσαι έξυπνος και εργατικός. Κανείς όμως δεν μπορεί, λέει, να τον κατηγορήσει για ητοπάθεια, έχασε και ξαναπροσπάθησε, έπεσε και ξανασηκώθηκε, με τούτα και με εκείνα που χθες είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Να πούμε ότι σήμερα συναντάει τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα του αναθέσει και επισήμως το σχηματισμό κυβέρνησης. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Ντόναλντ Στρινκ και για να κάνει μια δήλωση φυσικά περίπου στις 11:35 πριν μπει και στην πρωθυπουργική κατοικία. Θα έχει προηγηθεί ήδη η Λιστράς, η οποία επίσης θα συναντήσει τον βασιλιά στα ανάκτορα του Μπάκιχαν, ενώ θα μιλήσει λίγο και με τους δημοσιογράφους έξω από την πρωθυπουργική κατοικία γύρω στις 10:15, σχεδόν μία ώρα νωρίτερα. Οπότε καταλαβαίνετε. Επίσης είναι και η σύζυγος του Σούνακ, είναι μία από τις πλουσιότερες πραγμάνα τον κόσμο, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν και μία οικονομική επιφάνεια, είναι και εργατικός, άντε να δούμε πώς θα τα καταφέρει και ο ίδιος στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα πάμε στα δικά μας. Διάβαζα πριν μπω στο στούντιο μία συνέντευξη του κυρίου Αϊφαντίν, ο πρέσβης επιτιμής. Και μάλιστα έκανε κάτι δηλώσεις σχετικά με το όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Κατρούγκαλος για τα ελληνοτουρκικά. Ο ίδιος μάλιστα ηκέτευε, παρακαλούσε να μην είναι ο ίδιος στο τιμόνι του Υπουργείου εάν υπάρξει τυχόν έτσι κάποια οποιαδήποτε εμπλοκή με την Τουρκία. Τόσο υπεύθυνη στάση είχε ο ίδιος δηλαδή να ηκετεύει μη γίνει στο δικό του, στη δική του θέση όταν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, υπουργός, κάτι τέτοιο. Βάζεις έναν υπουργό, βάζεις σε μια θέση ισχύω, σε μια θέση για να μπορέσει ο ίδιος να ανταπεξέλθει στην κρίσιμη στιγμή, γιατί στις υπόλοιπες μέρες, εντάξει, διακυπεριωτήσεις είσαι, αλλά στις κρίσιμες στιγμές, είτε πρόκειται για τέτοια φαινόμενα, είτε για οικονομία, είτε οτιδήποτε, πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, έτσι δεν το συζητώ. Ο ίδιος λοιπόν ηκέτευε να μην γίνει κάτι όταν είναι η δική του θητεία. Τώρα πάμε στο θέμα της 12χρονης και του βιασμού, να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας. Νέα πρόσωπα πάνε και αυτοβούλως και καταθέτουν και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν δηλώσει ότι είχαν δει ότι είναι μια μικρή, αλλά επειδή φοβόντουσαν, λέει, το κύκλωμα, δεν καταγγείλαν κάτι. Το μετάνιωσαν που δεν το είχαν κάνει, λέει, νωρίτερα. Ένας εξ αυτών το είχε καταγγείλει στο χαμόγελο του παιδιού. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα τελευταία νέα. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυστηρότερο πλαίσιο για τους δράστες κακοποίησης ανηλίκων. Στη σκιά της υπόθεσης της 12χρονης των Κολωνών που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα προβλέπει την καταχώρηση νομικών υποθέσεων σε βάρος ανηλίκων στο ποινικό μητρώο των δραστών με την άσκηση της ποινικής δίωξης. Έτσι, ένας παιδοβιαστής, ο οποίος μετά τις εκκρεμότητές του με τη δικαιοσύνη επιδιώξει συνεργαστεί σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση, με τη φροντίδα, με οποιαδήποτε διαχείριση παιδιών, να είναι γνωστό ότι υπάρχει μια προηγούμενη υπόνοια παραβατικής συμπεριφοράς. Την πρωτοβουλία είχε εξαγγείλει πρόσφατα από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονται τα ανήλικα παιδιά και θα υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον ποινικό κώδικα ο βιασμός ανηλίκου τιμωρείται με ισόβια, ενώ διάχυτος είναι ο προβληματισμός για τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων από τη δικαιοσύνη. Θέμα χρόνου θεωρείται. Αυτά λοιπόν και με τα όσα έτσι έχουν συμβεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βεβαίως είπαμε ότι πρέπει να είναι αυστηρότερες οι ποινές και οι ποινές να είναι αυτές οι οποίες όταν βγαίνει μια απόφαση να τηρείται κατά γράμμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε για να μην έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Γιατί μπαίνουν μέσα κανένα δύο χρόνια και βγαίνουν, κάνουν τα ίδια και δυστυχώς εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Τώρα πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Η 38χρονη ακόμη να παραδοθεί η ίδια, όπου προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα δεύτερου βαθμού στον σύζυγό της με οξύ, το οποίο προμηθεύτηκε, λέει, νόμιμα από το διαδίκτυο, τόσο απλά.
του προκάλεσε μάλιστα σοβαρότατα τραύματα που κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το μάτι του. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει και ο δικηγόρος του συζύγου, ο οποίος υπέστη και τα εγκάθματα, ο κύριος Κούγιας, είπε ότι προφανώς η ίδια είτε μάλλον δεν έχει παραδοθεί γιατί ετοιμάζει πολύ καλά την θέση της και συμβουλεύεται τους δικηγόρους. Είτε κάτι άλλο, λέει ο ίδιος, ποιος ξέρει, γιατί σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει και η οικογένεια του νεαρού, είναι μια κοπέλα όπου ο πατέρας είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στην περιοχή, με πολλές γνωριμίες, και ίσως, λέει η ίδια, να έχει τις πλάτες κάποιων αστυνομικών. Όπως και να έχει, θα κληθεί η ίδια, θα εντοπιστεί ή θα παραδοθεί, οπότε θα έρθει αντιμέτωπη και με τον νόμο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τώρα έτοιμος και να παραδοθεί είναι και από την Ιμαθείο 28χρονος οδηγός, μεθυσμένος λένε, ο ίδιος ήταν, είχε μαλώσει λέει και με τη σύζυγό του και εκτονώθηκε στον γκάζι του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα με την ταχύτητα που έτρεχε να παρασύρει ολόκληρη οικογένεια, τραυματίζοντας θανάσιμα την 15χρονη κόρη της οικογένειας. Δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα αλλά και η μικρότερη αδερφή. Ο πατέρας, ο οποίος έμεινε πίσω και μάλιστα κίδευσε μόνος του, έτσι τα μέλη της οικογένειας, την κόρη του. Μάλιστα την ίδια ώρα ήξερε ότι παλεύουν η κόρη και η σύζυγός να κρατηθούν στη ζωή. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται σήμερα, ίσως και τις επόμενες ώρες, να παραδοθεί. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του κορονοϊού. Έχουμε τη νέα μετάλλαξη. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει έτσι έντονα συμπτώματα και κυρίως βαριές νοσήσεις. Τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί. Δεν επικρατεί στη χώρα μας προς το παρόν. Ακόμη η όμικρον στην χώρα μας, ακόμη και η κένταυρος δεν είναι αυτή η οποία επικρατεί αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε όμως τι λέει ο κ. Βασιλακόπουλος για το θέμα της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μίλησε για την έξαρση των ιώσεων σε δημοσιογράφους που ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους, όπως είπε αυτή την εποχή, αλλά και το συνδυασμό με τον κορονοϊό. Πρόσθεσε πως στην Ελλάδα θα επικρατήσει μια νέα πιο μεταδοτική μετάλλαξη της όμικρον. Επισήμανε πως κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί, καθώς η κατάσταση των προηγούμενων ετών με τις μάσκες δεν ήταν φυσιολογική. Και γρίπη, είπε, θα έχουμε φέτος και τις υπόλοιπες ιώσεις όπως και κάθε χρονιά. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό, ούτε κάτι που πρέπει να μας φοβίζει. Τόνισε πως δεν θα πάθει κάτι ένα παιδί αν νοσήσει από μία ίωση, γιατί εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Αποκάλυψε παράλληλα πως στα νοσοκομεία υπάρχει διπλασιασμός των εισαγωγών σε σχέση με το Σεπτέμβρη, και όπως είπε, είναι η τρίτη εβδομάδα αύξησης, ενώ ακόμη στην Ελλάδα δεν έχει έρθει καινούργια παραλλαγή που πιθανόν θα επικρατήσει και η οποία είναι ένα παρακλάδι της όμικρον. Τόνισε πως η νέα παραλλαγή BQ1 θα είναι πιο μεταδοτική από τον κένταυρο και αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα μας. Παράλληλα, σημείωσε πως επιλέγοντας κάποιος να κλείσει ραντεβού για τον εμβολιασμό αντί του κορονοϊού, θα κάνει κάτι καινούργιο, πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ πιο προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες. Αυτά λοιπόν και με το θέμα του κορονοϊού. Εντάξει, τώρα είναι και ο μεγάλος φόβος, δεν το συζητώ, κυρίως από τον χώρο της υγείας, τι γίνεται με τον κορονοϊό σε συνδυασμό και με τον ιό της γρίπης. Αυτό φοβούνται κυρίως, έτσι να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως και να έχει, προσέχουμε έτσι όσο μπορούμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας, όσο μπορούμε όταν είμαστε έτσι με πάρα πολύ κόσμο, όταν είμαστε σε μια ουρά μιας τράπεζας και έχει κόσμο, όταν μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κατάστημα και επίσης έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, ας φορέσουμε τη μάσκα. Δεν έγινε και τίποτα να την κρατήσουμε για λίγη ώρα. Εντάξει, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα πάθουμε κάτι. Τώρα, έχουμε αύξηση των συνταξιούχων σε συντάξεις μέσα στο 2023. Διαμηνύει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση, βέβαια δεν θα είναι για όλους. Όποιος και να έχει, όσα χρήματα και να λάβουν, καλό είναι, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω οι συντάξεις, οι απίστευτες περικοπές των συντάξεων. Έχουν περικοπεί τόσα πολλά χρήματα, δεν το συζητώ, δώρα, επιδόματα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να δίνουν κυριολεκτικά αγώνα επιβίωσης. Δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Εδώ έχεις έναν σχετικά καλό μισθό και πάλι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Φανταστείτε λοιπόν τον συνταξιούχο και ιδιαίτερα τους χαμηλούς συνταξιούχους που θα κληθούν έτσι να βγάλουν και τον φετινό χειμώνα. Εδώ μεταξύ, το μεγάλο πάρτι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, τα οποία ακόμη και μέσα στην πανδημία, ακόμη και στο βαθύ lockdown, είχαν βγάλει απίστευτα κέρδη, απίστευτα χρήματα. Έτσι, γιατί εκεί μην ξεχνάτε ότι όλοι μας τι κάναμε στο σπίτι, να μαγειρέψεις ψωμιά, πίτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανες να πας στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίζεις, να καταναλώσεις. Αυτό κάναμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Απίστευτα τα κέρδη τους.
Και έρχονται τώρα στην πλάτη όλων ημών για ακόμα μια φορά να κερδοσκοπήσουν. Πρέπει να υπάρξει αυτό το περιβόητο καλάθι της νοικοκυράς και άλλα μέτρα, ουσιαστικά μέτρα για τον καταναλωτή. Δεν είναι δυνατόν να πάει να παίρνει δύο χαρτοπετσέτες, ένα απορριπαντικό και ένα σαμπουάν και να δίνει 70 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι καν φαγόσιμα. Έχουν πάρει όλα πια την ανιούσα, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, οι συντάξεις είναι καθυλωμένες. Με αποτέλεσμα όλοι μας να καλούμαστε πλέον να φέρουμε εις πέρα αυτά τα πολλά προβλήματα. Τώρα, να περάσουμε και στο εξωτερικό μας δελτίο. Πραγματικά είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε συνεχώς από την Ουκρανία, είναι γροθιά στο στομάχι. Όταν βλέπεις τη Χερσόνα, για παράδειγμα, μία βομβαρδισμένη πόλη που δεν έχει απομείνει απολύτως τίποτε. Μία πόλη πολλών χιλιάδων κατοίκων που δυστυχώς βλέπεις πλέον ότι είναι ερείπια, ένα βομβαρδισμένο μαύρο τοπίο που λες ήταν κάποτε πόλη. Είναι σαν ταινία, σαν τις ταινίες αυτές που βλέπουμε τις πολεμικές, που δεν πιστεύεις ότι γίνεται εν έτη 2022 και σε λίγο 2023. Βεβαίως μένεται ο πόλεμος, βεβαίως απίστευτες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω πότε και αν θα τελειώσει και φυσικά με πολύ περισσότερες απώλειες και πότε θα καταφέρει και πάλι να ορθοποδήσει η Ουκρανία. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Έχουμε να δούμε πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ από την τοπική μας επικαιρότητα. Βεβαίως, με τις τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς που θέλετε έτσι να κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις. Διαφημίσεις, λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα νέα μας. Σήμερα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί μια εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Βεβαίως στη μνήμη της Φόφης Γεννηματά, μια γυναίκα που ακόμη και μετά τον θάνατό της εμπνέει γυναίκες στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού και όχι μόνο. Νομίζω ότι η γυναίκα αυτή δεν ενέπνευσε μόνο στην πολιτική, ενέπνευσε ανθρώπους και γυναίκες γενικότερα και κατά τον βίο της, αλλά φυσικά και μετά τον θάνατό της. Στη μνήμη της λοιπόν σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία, επαναλαμβάνω, στην κεντρική πλατεία της πόλης από τώρα από τις 9 η ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Επίσης, χθες να πούμε ότι βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ο Παύλος Χριστίδης, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αναφέρθηκε στα προβλήματα στον χώρο της υγείας, βεβαίως σε μια περιοδία που πραγματοποιούν στελέχη του κινήματος και βεβαίως ένα χρόνο αφού του έφυγε η Φόφη Γεννηματά. Και βεβαίως μας λείπει σαν παρουσία, μας λείπει σαν πολιτικός, μας λείπει σαν γυναίκα, μας λείπει σαν έμπνευση, θα έλεγα πραγματικά. Γι' αυτό και τιμήθηκε από όλα τα κόμματα, έτσι ακόμη και μετά το θάνατό της. Νομίζω ότι δεν υπήρχε πολιτικός αρχηγός που να μην μιλήσει για την πολιτικό αλλά και την άνθρωπο Φόφη Γεννηματά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο κ. Χριστίδης, όχι μόνο για τον χώρο της υγείας, αλλά φυσικά και γενικότερα για τα όσα πράττει αυτή την ώρα η κυβέρνηση, ασκώντας σκληρή κριτική και για την ακρίβεια και για την ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο ίδιος από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Λάρισα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Παύλος Χριστίδης στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατο της Φόφης Γεννηματά και της αιμοδοσίας που διοργανώνει η Ομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος αύριο το πρωί. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για μια επίσκεψη προς τιμή της Φόφης Γεννηματά, για την αιμοδοσία η οποία θα γίνει αύριο, ένα χρόνο από την ημέρα που έφυγε από την ζωή. Η Φόφη Γεννηματά, η οποία μας λείπει πολύ ως άνθρωπος και μας λείπει πολύ και ως πολιτικός. Μια γυναίκα η οποία δεν σταμάτησε όλη της τη ζωή να σπάει γυάλινες οροφές, να κερδίζει προκλήσεις και να δείχνει ότι η πολιτική με ήθος και αξιοπρέπεια έχει ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είμαστε όμως και εδώ για να τιμήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν και ο πυλώνας κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και με τον κορονοϊό και παράλληλα με τον κορονοϊό. Και εδώ πρέπει να πω ότι η τεράστια προσπάθεια που κάνει και το διοικητικό προσωπικό και οι νοσηλευτές και φυσικά οι γιατροί είναι κάτι που πρέπει να βρει επιτέλους πρακτικό αντίκρισμα από την κυβέρνηση. Να ανοίξει μια συζήτηση η οποία ενισχύει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δώσει και τη ζωή τους για να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία, να στηρίξουν τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί η υγεία να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας,
Δεν μπορεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές να παθαίνουν αυτό το οποίο έχουν πάθει τώρα, να ακούν πολλά καλά λόγια, αλλά στο τέλος από πράξη τίποτα. Παράλληλα, όσον αφορά τα ζητήματα της ακρίβειας που ταλανίζει στην ελληνική κοινωνία, και ο Χριστίδης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους Έλληνες πολίτες, καθώς πριν ένα μήνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έλεγε να αλλάξουν τους καυστήρες φυσικού αερίου σε πετρέλαιο, και βλέπουμε ένα μήνα μετά το πετρέλαιο να είναι πιο ακριβό από το φυσικό αέριο. Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Και η κοροϊδία αυτή είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από ό,τι έλεγε η κυβέρνηση πριν από ένα μήνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν προέτρεπε τους Έλληνες να αλλάξουν τους λέβητες από φυσικό αερίου σε πετρέλαιο, χωρίς να μπορεί να υπολογίσει ότι ένα μήνα μετά από αυτό το οποίο είπε, θα είναι πιο μεγάλη η τιμή του πετρελαίου από τους καυστήρες του λέβητα. Προβλέπεται από το που βρίσκεται σήμερα το ντίζελ κίνησης. Προβλέπεται φυσικά από το γεγονός ότι στην ενέργεια δεν έχουμε πάρει πραγματικές απαντήσεις για το αν έχει φορολογηθεί το κομμάτι των υπερκερδών από το Γενάρη του 2022 μέχρι τον Ιούλιο, που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για να επιστρέψουν στους πολίτες. Υπάρχουν 4 μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους, την ίδια ώρα που οι Έλληνες πολίτες έχουν δει τους λογαριασμούς τους να αυξάνουν. Και αν έχουμε φτάσει στο σημείο, είναι το 2022, να πρέπει να συζητάμε για το αν ένας άνθρωπος σήμερα θα πρέπει να πληρώσει το δάνειο των παιδιών του για να τα σπουδάσει, το δάνειο το δικό του για να κρατήσει την επιχείρηση ανοιχτή ή το ρεύμα του, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω. Να σημειωθεί ότι αύριο το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προς τη μνήμη της αείμνης αρχηγού του κόμματος, θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία. Δίνουμε αίμα, δίνουμε λίγο από το χρόνο μας και φυσικά χαρίζουμε ζωή. Κάνουμε και ένα τσεκά παράλληλα, γιατί το αίμα αυτό προφανώς εξετάζεται, για να δούμε αν είναι βεβαίως καλό και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, για να το μεταγγίσουν. Άρα λοιπόν, δίνουμε το αίμα μας και φυσικά νομίζω ότι σώζουμε έτσι και ανθρώπινες ζωές. Και κάνουμε και μια καλή πράξη έτσι, βοηθώντας τον συνάνθρωπο. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας το έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ρεπορτάζ σχετικά με το τσεκ ή αλλιώς την ενιαία ενίσχυση, την κοινοτική ενίσχυση. Τα χρήματα που είναι να λάβουν οι αγρότες, που έλαβαν μάλλον οι αγρότες, πολύ πολύ λιγότερα. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αγροτών. Κάποιοι έλαβαν λίγα ευρώ από τα χιλιάδες ευρώ που έπρεπε να παραλάβουν. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Τι λένε οι αγρότες, για ποιον λόγο αντιδρούν, τι ζητούν όμως και από το αρμόδιο Υπουργείο. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Λάρισα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατο του Φόφης Γεννηματά και της αιμοδοσίας που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος αύριο το πρωί. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για μια επίσκεψη προς τιμήν της Φόφης Γεννηματά, για την αιμοδοσία η οποία θα γίνει αύριο, ένα χρόνο από την ημέρα που έφυγε από την ζωή. Η Φόφη Γεννηματά, η οποία μας λείπει πολύ ως άνθρωπος και μας λείπει πολύ και ως πολιτικός. Μια γυναίκα η οποία δεν σταμάτησε όλη της τη ζωή να σπάει γυάλινες οροφές, να κερδίζει προκλήσεις και να δείχνει ότι η πολιτική με ήθος και αξιοπρέπεια έχει ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είμαστε όμως και εδώ για να τιμήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν και ο πυλώνας κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και με τον κορονοϊό και παράλληλα με τον κορονοϊό. Και εδώ πρέπει να πω ότι η τεράστια προσπάθεια που κάνει και το διοικητικό προσωπικό και οι νοσηλευτές και φυσικά οι γιατροί είναι κάτι που πρέπει να βρει επιτέλους πρακτικό αντίκρισμα από την κυβέρνηση. Να ανοίξει μια συζήτηση η οποία ενισχύει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δώσει και τη ζωή τους για να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία, να στηρίξουν τους Έλληνες πολίτες. Σε απόγνωση είναι δεκάδες αγρότες, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν έχουν λάβει ούτε καν ένα ευρώ από την ενιαία ενίσχυση, το γνωστό τσεκ, με τους ίδιους να καταγγέλουν βιασύνη από πλευράς κυβέρνησης της όλης διαδικασίας, με αποτέλεσμα να γίνουν πολλά λάθη. Υπάρχουν προβλήματα. Καταρχήν, οι μειωμένες επιδοτήσεις από την κοινή αγροτική πολιτική, κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ, φέρνει και λιγότερα χρήματα στον πρωτογενή τομέα. Ένα πρόβλημα είναι αυτό, άρα είναι μειωμένες, ακόμα δηλαδή μικρότερο εισόδημα. Και δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε έλεγχο, είτε με το εθνικό αποθεματικό του, το οποίο έχουν γίνει διάφορες ατασταλίες και εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις, είτε με κάποιους που υπάρχουν ενστάσεις ή
δεν έχει αποσαφινιστεί σε σχέση με τα χωράφια τους που έχουν δηλώσει. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτά, γιατί το ΟΣΔΕ εμείς το καταθέτουμε μέχρι το καλοκαίρι. Θα υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Τουλάχιστον όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν τα χρήματα σε μια περίοδο που σας είπα και πριν είναι πολύ δύσκολη και οποιαδήποτε στήριξη είναι αναγκαία. Οι αγρότες ζητούν την άμεση λύση του προβλήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να γίνει άμεση πληρωμή τους, καθώς όπως λένε, κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτά λοιπόν και με το περιβόητο τσεκ. Πάμε στα τηλέφωνά μας και επαναρχόμαστε για τα υπόλοιπα νέα. Καλημέρα σας. Ακριβή μου στο φούλα, καλημέρα. Καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα, στην όμορφη Καρδίτσα. Τι κάνει η Δυτική Θεσσαλία? Πολύ καλά, Σοφούλα, καλή ημέρα έχουμε σήμερα. Καλά, σήμερα 28-29 βαθμοί τώρα, τι το συζητάμε. Είμαστε μια χαρά, είναι εξαιρετικός ο καιρός. Να τον χαρούμε γιατί αλλάζει λίγο, έτσι χαλάει ο καιρός σε επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Παρασκευή και μετά. Οπότε αυτές οι ηλιόλουστες ημέρες μας κάνει έτσι λίγο να χαρούμε και λίγο να μην σκεφτόμαστε και τη θέρμανση, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως. Πώς είναι και σαν Τρίκαλα? Καλά, Σοφούλα, καλά. Σοφούλα, κοίταξε λίγο στο κινητό. Πρέπει να γιορτάζει η Χρυσάνθη, δεν κάνω λάθος σήμερα. Σήμερα, πολύ πιθανό βέβαια. Θα το δω. Ναι. Πολύ πιθανό να γιορτάζει η Χρυσάνθη σήμερα, βέβαια. Έχουμε και γιορτές τώρα, την Τετάρτη, αύριο, μεθαύριο. Χαμός γίνεται. Ναι, ναι. Γιορτάζουν και οι Δημήτριδες, να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Αύριο, αύριο, Δημήτριδες. Για να δούμε τι γιορτή είναι σήμερα. Θα το βρούμε. Κατά τα λοιπά, όλα έτοιμα και για την παρέλαση. Όλα, όλα έτοιμα. Και θα έχει και σχετικά καλό καιρό, είπαμε. Λοιπόν, εορτολόγιο. Για να δούμε το εορτολόγιο τι λέει σήμερα. Λοιπόν, όχι, δεν λέει κάτι για σήμερα. Α, Χρυσάνθη, έχετε δίκιο. Λέει, λέει. Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια. Μάλιστα. Γιορτάζουν σήμερα, οπότε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη Χρυσάνθη, την τηλεθεάτρια. Έτσι, και ξέρετε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικά κατά του καρκίνου του μαστού. Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή, το είπαμε και νωρίτερα. Επίσης, ξέρετε τι άλλο είναι σήμερα? Είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, ζυμαρικών. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε για σπαγκέτι, όπως καταλάβατε. Σήμερα είμαστε για σπαγκέτι. Πρέπει να τιμήσουμε καταλήλως το αγαπημένο έτσι φαγητό και της Κατερινούλας, τα μακαρόνια. Ωραία, έχουμε κέφι να πούμε και τραγούδι. Θα πούμε τραγούδι, θέλω να το αφιερώσω εξαιρετικά τον ευεργέτη εδώ των Τρικάλων, τον Μπάμπη, τον Δεδελίνκα και τη σύζυγό του, τη Γιάννα. Βεβαίως. Και που δώσανε στο Δήμο των Τρικαίων 11 στρέμματα οικόπεδο με κτίσματα. Μπράβο. Για να στεγάσουν μικρά παιδάκια με κάποια προβλήματα. Μπράβο τους και από εμάς. Πολλά συγχαρητήρια. Τι να πω, δεν έχω λόγια, πραγματικά. Ναι. Συγχαρητήρια για τις πράξεις αγάπης. Θα το αφιερώσουμε το τραγούδι σε αυτή την οικογένεια. Και στο φίλο μου τον Νίκο εδώ και σε όλους τους φίλους. Βεβαίως και σε όλους τους τηλεθεατές με πάρα πολύ αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Όλα τα πουλάκια κι αμάν αμάν, όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χέλη Να είστε
είστε καλά, κύριε Στέφανε. Ευχαριστούμε πολύ. Μας έδειχνε και ωραίες εικόνες, live εικόνες από τα αγαπημένα ηλιόλουστα Τρίκαλα. Τώρα ο Μιχάλης Χειμωνίδης, πολύ όμορφη πόλη. Το έχω ξαναπεί, είναι από τις πόλεις που θα ήθελα πραγματικά να ζήσω. Γιατί είναι όμορφη πόλη, πάρα πολύ όμορφη. Στο Φουλά! Στο Φουλά! Ναι. Ο Μπάμπης ο Δελίγκας, ο φίλος μου και ξάδελφός μου, υπηρέτησε εδώ στο Δήμο Τρικέλος αντιδήμαρχος και προσέφερε πολλά σε αυτήν την πόλη εδώ πέρα. Μπράβο του, πραγματικά μπράβο του. Γιατί δυστυχώς θα πω εγώ, λίγοι είναι αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ την αυτοδιοίκηση, που θέλουν να προσφέρουν, που δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και το κάνουν αυτό εμπράκτως. Γιατί πολλοί περνούν, αλλά λίγοι δυστυχώς αφήνουν το αποτύπωμά τους. Άρα λοιπόν ήταν από τους ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους και είδατε τώρα, τον θυμάστε, τους θυμάται ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό, να εκλέγονται άνθρωποι που να προσφέρουν στον τόπο και επαναλαμβάνουν να αφήνουν τη δική τους ταυτότητα, να αφήνουν το δικό τους μικρό λιθαράκι σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο. Μάλιστα. Τα φιλιά και την αγάπη μου να στείλουμε λοιπόν. Στο Φούλο θα τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε πολλούς εορταζόμενους αύριο. Αύριο γίνεται χαμός, ξέρετε τώρα, το στεφάνι μου δεν το συζητώ. Γιώργο, ναι. Τι λέμε τώρα. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στέφανε, την καλημέρα μου σας εύχομαι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε πώς έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, ένα νεαρό ζευγάρι, όταν έπεσαν μπροστά σε αγριογούρνο. Είναι δυστυχώς αυτή η περίοδος και η προηγούμενη και μέσα στο καλοκαίρι δυστυχώς. Πάρα πολλά αγριογούρνα, πάρα πολλά μέσα στη νύχτα, κοπάδια ολόκληρα βγαίνουν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί προκαλούν και τροχαία ατυχήματα. Και εδώ στην περιοχή μας είχαμε και εδώ στη Λάρισα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, πώς έζησε ένα νεαρό ζευγάρι έτσι από τη Μαγνησία. Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο δρόμο από Νέα Αγχέλαιο προς Βόλο. Πιο ειδικά ένα γιόταχη που κινούνταν προς την πρωτεύουσα της Μαγνησίας και στο ύψος του Σωρού συγκρούστηκε με ένα αγριογούρνο που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Ο νεαρός οδηγός κατάφερε να συγκρατήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, αλλά δυστυχώς δεν αποφεύχθηκε η σύγκρουση, από την οποία το άγριο ζώο έχασε τη ζωή του, ενώ το γιόταχη αποκόμισε σημαντικές υλικές ζημιές. Το ζευγάρι πάντως νεαρών βολιωτών που επέβαινε στο αυτοκίνητο ήρθε τετατέτ με δύο συγκεκριμένα μεγαλόσημα αγριογούρνα, τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο. Το ευτύχημα ήταν το αυτοκίνητο δεν ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Ο 26χρονος οδηγός και η 23χρονη συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν. Είχαν κυριολεκτικά άγιο, βγήκαν από το αυτοκίνητο σόι και αυλαβής. Το αγριογούρνο κοίτονταν εξαπλωμένο στο δρόμο νεκρό. Το αυτοκίνητό τους πάντως μάρκα Citroën υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ευρύτερα στον ομό Μαγνησίας αγριογούρνα βγαίνουν ακόμη και μέσα σε αστικές περιοχές καθώς αναζητούν τροφή. Ο πληθυσμός τους πάντως έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο στο πήλιο. Αυτά λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αν κινούμαστε περιφερειακούς αγροτικούς δρόμους, έτσι τη νύχτα και δεν αναπτύσσουμε και ταχύτητες. Πάμε στα τηλέφωνά μας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Κυρία Σοφία. Παρακαλώ. Εργάζομαι στο Χριστό της Νέας Δημητριάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Λοιπόν, είμαι φύλακας, είμαι και αμαία, με 64% αναπηρία, όπως εξακολουθώ να εργάζομαι. Εχθές αργά το απόγευμα, ένας μπασκεμπολίστας της ανόρθωσης Βόλου, ο Μπόγδανος ο Δημήτρης, μου επιτέθηκε, με κοπώνησε, πάνησε απάνω στον τοίχο, με άρχισε το μπουνίδι, με άρχισε το... Με ποιο λόγο? Το συγκάλυψαν. Απλά γιατί ο κύριος Καπουλιώτης, ο Μιχαήλ, που είναι... Έχει δώσει κλειδιά και το ρώτησα μήπως πήραξε το θερμοστάτη γιατί μου παραπονέθηκε ότι δεν έχει ζεστό νερό. Και πολύ απλά έτσι στα καλά καθούμενα μέσα στον χώρο του κηλικίου, ήταν και η μάρτυρας η κυρία Χρύσα που ήταν να δούλευε εκείνη τη στιγμή στο κηλικείο, με κοπάνησε στον τοίχο. Μιλάμε ένα δύο μέτρα είναι ο άνθρωπος. Επειδή το είπα, πήραξε το θερμοστάτη και σας επιτέθηκε γι' αυτό. Στον τοίχο άρχισε να με κοπανάει. Είναι δυνατόν. Ο κ. Γουριάδης θα συγκαλύπτει όλη αυτή την κατάσταση. Ο προϊστάμενος που είναι στο ΕΑΚ. Μίλησα με τον κ. Βλιώρα σήμερα το πρωί. Είπε θα περιμνήσει για το πρόβλημα. Αλλά σας παρακαλώ. Εργάζομαι για να θρέψω την οικογένειά μου. Εγώ και η σύζυγός μου. Δουλεύω ένα μεροκάματο τον δρόμο. Κάθε βράδυ δεν ξέρω αν θα επιστρέψω σπίτι μου. Να σας προστατεύσουν και με άλλο τρόπο και δεν ξέρω αν πρέπει να κινηθείτε και διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει. Δημοσιοποιώ το πρόβλημα, λέγομαι και σας Φώτης. Δημοσιοποιώ το πρόβλημα γιατί πολύ απλά θα υπάρξει συγκάλυψη.
Όχι, δεν χρειάζεται να υπάρξει συγκάλυψη. Και αν μου λέτε, υπάρχει και μάρτυρας εκεί που έγινε το περιστατικό. Ακριβώς, ακριβώς. Η κυρία Χρύσα που δεν είναι. Να κινηθείτε αναλόγως. Από τη στιγμή που υπάρχει και μάρτυρας και έχει γίνει αυτό το επεισόδιο, δεν είναι θέμα συγκάλυψη. Είναι θέμα να κινηθείτε αναλόγως και υπάρχει και προϊστάμενος να επιληθεί του θέματος. Δεν το συζητώ. Δεν είναι υπάρχει να υπάρξει καμία συγκάλυψη για το θέμα. Που είναι προπονητής στην ομάδα την ανόρθωση. Τον έχει ανάγκη αυτό το παίκτη. Και ο κ. Γρηγοριάδης παίρνει άμεσα εντολές από εκεί. Είναι αντιδήμαρχος ο κ. Καπουλιώτης. Πήγα στο νοσοκομείο, έπρεπε να καθυστερούσα πάρα πολύ. Ήρθε ένα συνάδελφος αργά το βράδυ και μου είπε δεν έγινε τίποτα, Φώτη, μη συναχωριέσαι. Πολύ απλά σε απείλησε, δεν σε χτύπησε. Ο κ. Καζικουτούλας ο Δημήτρης. Καλά, δεν χρειάζεται. Δεν είναι απειλή ούτε τίποτε. Καμιά ερώτηση κάνω και δουλεύω, μόνο να πάρω μια απάντηση. Άλλη μόνο να συμβαίνουν κάτι τέτοιο. Δουλεύω για το ψωμί, για ένα κομμάτι ψωμί. Όχι, για το μονοτάμα το κάτω, δεν το συζητώ. Άλλη μόνο. Και καλό κάνει στην υγεία μου και βοηθάω την οικογένειά μου έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άλλη μόνο, δεν το συζητώ. Αλλά τέτοια πράγματα δεν πρέπει. Όχι, καταδικάζουμε οποιαδήποτε βία από όπου και αν προέρχεται, ό,τι και να συνέβη και ακόμη και απειλή και οτιδήποτε, δεν το συζητώ, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, αλλά βεβαίως δεν ξέρω τι έχει συμβεί, θα πρέπει όμως να επιληθούν οι προϊστάμενοι επί του θέματος, έτσι, αφού που υπάρχει μάρτυρας, όπως είπατε, εκεί στο περιστατικό. Εγώ δεν τον πείραξα, τον άνθρωπο τον ρώτησα μήπως μπήκε μέσα στο λεπτοστάσιο και πήραξε το θερμοστάτη, γιατί οι ταινίες ασφαλείας που είχαμε βάλει με τον υδραυλικό, με τον τεχνίτη, το θερμοστάτη ήταν πειραγμένες. Μήπως γιατί μου παραβλέθηκε ότι δεν έχει στο νερό. Μόνο αυτό. Έτσι είναι. Αυτό είπατε, εντάξει, δεν είπατε και τίποτε φοβερό, αλλά μόνο. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, κύριε Σοφία, δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Άλλη μόνο, δεν μας απασχολείτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κινηθείτε και σαν αναλόγως, αφού υπάρχει και μάρτυρας και δεν πρέπει να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Δεν το συζητώ αυτό, έτσι, άλλη μόνο. Να είστε πολύ καλά, καλή συνέχεια. Θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα και βεβαίως το έχετε ήδη γνωστοποιήσει και στον αέρα εδώ της κάμερας τηλεόρασης Άστρα. Οπότε οι προϊστάμενοι θα πρέπει να επιληθούν άμεσα του θέματος. Να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν όπως πάει για το μεροκάμα, το αλίμονο, πια να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εάν συνέβη, ό,τι συνέβη που μας είπε στον τηλεοπτικό αέρα. Τώρα, πάμε να δούμε εκλογές ΑΔΔ για να αλλάξουμε θέμα. Να δούμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ για να περάσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ξεκίνησαν το πρωί στο εργατικό κέντρο του Βόλου οι εκλογές για την ανάπτυξη νέου διοικητικού συμβουλίου στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μαγνησίας. Κάλπες έχουν στηθεί από τις 9 το πρωί ως τις 5.30 το απόγευμα. Τρεις παρατάξεις διεκδικούν την ψήφο των δημοσίων υπαλλήλων. Συνεργασία δημοσίου, ΔΑ και δημοσίου τομέα και ΔΑΣ. Όπως κάθε εκλογική διαδικασία, είναι μια διαδικασία δημοκρατίας. Οι αντιπρόσωποι όλων των φορέων, των πρωτοβάθμιων σωματείων των δημοσίων υπαλλήλων προσέρχονται έτσι ώστε να βγει η νέα διοίκηση για την επόμενη τριετία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας κάθε εκλογές. Είναι αυτό που είπε και πριν και ο Φίλιππας Κουσταδογίδης, ο πρόεδρος, ο προηγούμενος πρόεδρος, ότι είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, που τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πιστεύουμε να το μεγάλο στίγμα είναι η προσέλευση του κόσμου να έρθει να ψηφίσει. Η επόμενη μέρα για τη νέα διοίκηση πόσο δύσκολη θα είναι, ποιο είναι το θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί πρωτίστως? Κοιτάξτε, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ έχει δημιουργηθεί το 1990, δεν έχει καταστατικό, έχει κανονισμό λειτουργίας και είναι ένα όργανο κυρίως συντονιστικό. Αποστολή της είναι να οργανώνει τις απεργίες και όλες τις κινητοποιήσεις της ΑΔΔ. Το διακύβευμα των εκλογών είναι ότι για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους. Γιατί ακριβώς οι συνδικαλιστικές ηγεσίες τόσα χρόνια απέδειξαν ότι δίπλωσαν τις σημαίες του αγώνα, είτε σε καιρούς μνημονίων, είτε σε καιρούς της πανδημίας. Ήδη έχουμε χάσει το 40%. Το διακύβευμα αυτό τον καιρό είναι επίσης το γεγονός ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη απεργία στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει ήδη να έρθουμε σε επαφή με τους δεκάδες εργαζόμενους του δημοσίου σε όλη τη Μαγνησία προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε εμπόδια σε αυτή την αντεργατική πολιτική. Όχι όμως οδηγώντας τους εργαζόμενους όπως κάνουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στην κατεύθυνση μιας άλλης κυβέρνησης που θα τους λύσει τα προβλήματα, αλλά τις δύναμεις που κρύβει ο κάθε εργαζόμενος και που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του μόνο αυτός.
Αυτά λοιπόν και με τις εκλογές. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε λίγα λεπτά για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πολλά, πολλά νέα ακόμη εδώ στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και το τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα. Έχουν πάρει την Ανιούσα, κάποια είναι στα αζήτητα. Είχε πάρει λίγο έτσι τα πάροντες, θα έλεγα, οικοδομή το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάτι γινόταν, οι οικοδομές ξεκινούσαν σιγά σιγά. Ήρθε αυτή η ενεργειακή κρίση και πραγματικά πάγωσε τα χαμόγελα, πάγωσε τη διάθεση. Πάγωσαν τα πάντα και σκεφτείτε τώρα μηχανικούς οι οποίοι πούλησαν τα διαμερίσματά τους, έκλεισαν τις συμφωνίες και μέχρι να τις κατασκευάσουν, τις οικοδομές, αυξήθηκαν τα πάντα και υπερδιπλάσια πραγματικά από το σίδερο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με αποτέλεσμα κάποιοι είτε να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις οικοδομές, είτε να έχουν μπει μέσα για τα καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ακίνητα. Φωτιά έχει πάρει η αγορά των ακινήτων και όσο και αν αυτό έχει θετική επίπτωση στους δείκτες των επενδύσεων, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την επιδείνωση της κρίσης στέγης. Σύμφωνα με στοιχεία, το γάμα τρίμηνο, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην Υπηρετική Μαγνησία και το Βόλο ανέρχεται σε 1071 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 1048 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,20%. Πολύ μεγάλη αύξηση καταγράφεται όμως και στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Στον επαγγελματικό χώρο υπάρχει μια δυσπραγία λόγω του πολέμου στην Ρωσία-Ουκρανία, λόγω της ενεργειακής κατάστασης, λόγω του πληθωρισμού που κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως αν είναι εισαγόμενος ή όχι, και ιδιαίτερα στην πόλη μας που δεν υπάρχει αξιοσημείωτη αναζωπήρωση για καινούργιες επαγγελματικές εγκαταστάσεις κτλ. Στο χώρο της κατοικίας, η φοιτητική στέγη είναι στο επίκεντρο, νέοι φοιτητές έρχονται στην πόλη μας, υπάρχει ενδιαφέρον από την μεριά τους. Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει υπό την έννοια να δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες και στην πόλη μας. Τα ενοίκια βρίσκονται σε λογικά επίπεδα, θα έλεγα, δεδομένου των βαρών που έχουν οι ιδιοκτήτες, δεδομένου ότι δεν έχουν ελαττωθεί οι συντελεστές από τα μισθώματα, δεδομένου ότι υπάρχει ο ένφια, ο οποίος και αυτός είναι σημαντικός μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, οπότε δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ενοίκια παράλογη και δυσβάστακτη. Απλώς πιστεύω ότι θα έπρεπε και οι φοιτητές να προσανατολιστούν στην συγκατοίκηση που θα κάνει το όλο κόστος διαβίωσης πολύ πιο οικονομικό. Αν και οι τιμές των ενοικίων παράλληλα εμφανίζονται συγκριτημένες για το τελευταίο διάστημα στο Βόλο, ο Βόλος κατατάσσεται στις πόλεις με αυξημένα ενοίκια τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά έτσι μεγάλο θέμα όσον αφορά τα ενοίκια, γιατί και γενικότερα την αγορά. Τα πάντα πλέον έχουν πάρει την Ανιούσα και λογικό είναι κανείς να σκέφτεται δεύτερες και τρίτες και τέταρτες φορές για το αν τελικά θα προχωρήσει σε μια αγορά ή αν θα νοικιάσει κάτι άλλο κτλ. Κτλ. Και άντε μετά να φύγουν οι νέοι από τα σπίτια, άντε να προχωρήσουν τη μαμά και τον μπαμπά, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα πάμε να στα ευχάριστα. Πάμε λοιπόν στο χρυσό βραβείο που έλαβε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Καινοτομία, πρόληψη, ένα πραγματικά έτσι βραβείο που επιβραβεύει τους γιατρούς, τη διοίκηση, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλους τους ανθρώπους, εκεί που έκαναν τα πάντα πραγματικά, έτσι προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες, να προστατεύσουν τους ασθενείς, να τους κάνουν καλά με καινοτόμες ιδέες. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτή την βράβευση. Πραγματοποιήθηκε σε ορταστικό κλίμα η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2022 υπό των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας κ. Μάρη Θεμιστοκλέους και Ιωάννη Κοτσιόπουλο καθώς και του Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Το χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στην κατηγορία δράσης πρόληψης εγκαίρης διάγνωσης για την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη θαλασσεμία. Με μεγάλη ικανοποίηση λάβαμε τη βράβευση από τα φετινά Healthcare Awards για το νοσοκομείο μας, το κομμάτι της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ως προς την αντιμετώπιση της θαλασσεμίας. Η πρόληψη είναι
το βασικό που πρέπει να γίνεται και αυτό που ζητάει και το νοσοκομείο μας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη πρόληψη, έτσι ώστε όσο δυνατόν λιγότερος κόσμος να φτάνει στο νοσοκομείο. Το Γενικό Νοσοκομείο επιβραβεύεται για τις ενέργειές του στο κομμάτι της θαλασσεμίας, της γνωστής σε όλους μας μεσογειακής ανεμίας. Μια σειρά τμήματων λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση, από το τμήμα πρόληψης, από το τμήμα αντιμετώπισης, από το τμήμα το ακτινολογικό. Όπως τονίζει ο ίδιος, η καμπάνια δεν σταματά. Στο Χρυσοβραδείο συνεχίζεται με την επιστημονική εκδήλωση στο Πάρκο Καινοτομία Τζόις στις 5 Νοεμβρίου. Εξειδικευμένα ιατρία, μοναδικά στην Ελλάδα, καινοτόμες υπηρεσίες που μόνο το Γενικό Νοσοκομείο παρέχονται και έχει δίνει τη δυνατότητα σε θαλασσεμικούς ασθενείς από όλη την Ελλάδα να επιλέγουν το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Η καμπάνια μας αυτή στηρίχθηκε από πολλούς εθελοντές Λαρισαίους στην προσπάθεια που έγινε. Στηρίχθηκε από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής και συνεχίζεται με ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου, όπου στο κέντρο καινοτομίας θα παρουσιαστούν όλες οι ενέργειες πάνω στην καινοτομία για τους θαλασσεμικούς από το ακτινολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Τα Health Care Business Awards ως διοργάνωση επιβραβεύουν κάθε χρόνο τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών καθώς και τους οργανισμούς του κλάδου υγείας. Αυτά λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου. Μην ασκούμε μόνο κριτική, μην λέμε μόνο τα κακά. Γίνονται και σπουδαία πράγματα από σπουδαίους ανθρώπους, από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλους τους εργαζόμενους και φυσικά τους διοικητές. Γίνεται σπουδαία δουλειά για να μπορούν να πάνε τον χώρο της υγείας ένα βήμα πιο πέρα. Ένα βήμα πιο κοντά στον ασθενή, για να μπορούν με καινοτόμες πραγματικά ιδέες να βοηθούν τον συνάνθρωπο. Να λέμε λοιπόν και τα καλά. Το γεγονός ότι πήρε το χρυσό βραβείο, έτσι, Healthcare 2022, το Γενικό Νοσοκομείο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντική και η επόμενη είδηση όμως, ένα από τα χωριά, τα σεισμόπληκτα, που είναι το Βλαχογιάννη και φυσικά ένας δρόμος που πάρα πολλές φορές έχω περάσει με πολλά προβλήματα λόγω και του σεισμού, άνοιξε το οδόστρωμα, άρα λοιπόν έχριζε και άμεσης έτσι αποκατάστασης αυτών των ζημιών. 18 χιλιόμετρα θα επισκευαστούν, θα φτιαχτούν, όχι μόνο ο συγκεκριμένος δρόμος που ενώνει το Μεσοχώριο από το Βλαχογιάννη, αλλά και άλλοι δρόμοι εκεί στο Βλαχογιάννη από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Να δούμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ. Στην ανακατασκευή του δρόμου από το Μεσοχώριο στο Βλαχογιάννη, καθώς και σε άλλα σημειοδοποιία στο Βλαχογιάννη 18 χιλιόμετρων, προχωράει η περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπογράψαμε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του δρόμου που βρίσκεται από την πλευρά του Βλαχογιαννίου μετά τη γέφυρα στο Βλαχογιάννη. Είναι ένας δρόμος συνολικών χιλιόμετρων, περίπου 18 χιλιόμετρα, δημοτικός και επαρχιακός. Υπάρχει μια μεγάλη ρηγμάτωση εξαιτίας του σεισμού, αλλά και άλλων γεωλογικών φαινομένων τα οποία επικράτησαν, συνέβησαν. Και θα πάμε με την εργολαβία αυτή να επιδιορθώσουμε το δρόμο, να συντηρήσουμε τα κομμάτια τα οποία είναι επικίνδυνα σε όλο αυτό το μήκος. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 11 εκατομμύριου ευρώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έργα πάρα πολλά σε όλη την Θεσσαλία. Το μήνυμά μας προς τις εργοληπτικές εταιρείες είναι να πάνε γρήγορα. Δεν έχουν το ρυθμό τον οποίο επιθυμούμε. Έχουν χαμηλότερο ρυθμό, έχουν πολλά έργα. Καλό είναι να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Η εντολή μου προς τις τεχνικές υπηρεσίες είναι να κάνουν γρήγορα και να είναι γρήγοροι και άτεγκτοι, καθαρά, και να συνεχώς να πιέζουν, γιατί θέλουμε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερο τα έργα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν ακούγανε και στο παρελθόν, θα προλαβαίναν και οι ίδιες οι εταιρείες τις ανατιμήσεις των υλικών, των πρώτων υλών και όλης της αλυσίδας των υλικών που χρειάζεται για να γίνουν τα έργα. Το να παίρνεις ένα έργο, να λες ότι έχω το έργο και να προσπαθείς μέσω των διαδικασιών που σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις καθυστερήσεις, αυτό είναι κακό για τον ίδιο, για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για την κοινωνία και για μας που τρέχουμε να βρούμε πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 9 μήνες, ενώ πλέον οι οδηγοί θα μετακινούνται με ασφάλεια σε έναν δρόμο που έχει υποστεί τεράστιες ζημίες από τον πρόσφατο σεισμό στην περιοχή.
Χαρούμενη είδηση λοιπόν, και όταν πρόκειται για το χωριό σου, σε δύο φορές χαρούμενη. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και φυσικά στις υπόλοιπες ειδήσεις. Οι ποδηλατόδρομοι πια έχουν λύσει πολλά προβλήματα στις πόλεις μας. Πριν από χρόνια δεν τους συζητούσαμε καν. Τα βλέπαμε στο εξωτερικό, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και λέγαμε τι ωραία που είναι στις υπόλοιπες χώρες, τι ωραία που είναι στη Βιέννη, τι ωραία που είναι στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν τα πολλά τελευταία χρόνια οι πόλεις έχουν αλλάξει. Η πόλη του ποδηλάτου που είναι τα Τρίκαλα έβαλε τα γυαλιά και σε πολλές ακόμη πόλεις ανά την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν οι ποδηλατόδρομοι ήρθαν για να δώσουν λύσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν έναν ακόμη ποδηλατόδρομο στην πόλη του Βόλου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οριοθέτησης των νέων ποδηλατοδρομών που διαπερνούν τη Νέα Ιωνία Βόλου από τα συνεργεία του Δήμου, με την επίβλεψη του Διευθυντή της Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Καραγιάννη. Κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια εφαρμόζεται με συνέπεια και λεπτομέρεια, ώστε το νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βόλου να καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης και θα γίνουν και άλλες προσθήκες προς αποτροπή της παραμονής στάθμευσης. Ήδη πάντως οι πρώτοι ποδηλάτες έχουν περάσει από το σημείο. Αυτά λοιπόν και με τους ποδηλατόδρομους. Είναι σημαντικές αυτές οι ειδήσεις και είναι προφανώς σημαντικά για αυτά τα έργα για την καθημερινότητά μας. Πάμε έτσι προς το κλείσιμο της εκπομπής να δούμε ωραίες εικόνες. Ο Ηλίας Μαμαλάκης, νομίζω ένα από τους πιο γνωστούς τηλεοπτικούς και όχι μόνο σεφ, επισκέφθηκε λοιπόν το Πήλιο. Να δούμε λοιπόν σχετικές δηλώσεις στη Δράκια Πηλίου για την ακρίβεια και πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Γιορτή γαστρονομίας διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Ιδράκια την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην κάτω πλατεία του χωριού, με επίσημο καλεσμένο τον δημοφιλή μαγείρα Ηλία Μαμαλάκη. Με τις γεύσεις να επικεντρώνονται στο μήλο και το κάστανο, που απλόχερα δίνει η πλειοήτικη φύση, και με μεράκι καλλιεργούν οι κάτοικοι του χωριού αλλά και του αγριογούρνου, που το κυνήγι του ανθεί στα χωριά του Πηλίου. Ο Ηλίας Μαμαλάκης δοκίμασε τις συνταγές που ετοίμασαν οι Ιδρακιώτες και έδωσε τις δικές του πολύτιμες συμβουλές για την πλειοήτικη γαστρονομία που ξεχωρίζει. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες για όλους όσοι ήταν εκεί, εκπρόσωποι αρχών τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας όσο και του Δήμου, αλλά και κάτοικοι της Δράκειας που απόλαυσαν τα ξεχωριστά εδέσματα. Είναι μια μεγάλη γιορτή που έχουν ετοιμάσει εδώ στη Δράκεια. Ένα χωριό μικρό και μαρτυρικό με πολύ μεγάλο πόνο που έχει περάσει τα παλιά χρόνια. Γιορτάζουν την παραγωγή του κάστανου, του μήλου. Και επειδή έχει και πολλούς κυνηγούς, έχουμε πάλι και το αγριογούρουνο μέσα. Οι νοικοκυρές του χωριού έχουν φτιάξει πάρα πολλές συνταγές, τις οποίες θα δοκιμάσουμε από λίγο. Είναι μια ευκαιρία το χωριό να δείξει μια εξωστρέφεια, να γίνει πιο γνωστό, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Εγώ έχω έρθει στο Πήλιο και στη Μαγνησία δεκάδες φορές και δεν το ήξερα το χωριό. Με καλέσανε, το γνώρισα, έχω ενθουσιαστεί και με πολύ χαρά ήρθα εδώ να συντονίσω τη γιορτή. Και πιστεύω να πάνε όλα πολύ καλά και να μαζευτεί κόσμος και να γίνει σημείο αναφοράς. Σήμερα βρισκόμαστε στην όμορφη Δράκεια. Ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Δράκειας για άλλη μια φορά μας καταπλήσει, γιατί πραγματικά αποτελεί την ειδοποιώ διαφορά της Δράκειας από όλα τα άλλα χωριά του Πηλίου. Κάθε φορά έχει κάτι διαφορετικό να μας πει. Σήμερα λοιπόν αξιοποιεί τοπικά προϊόντα, μήλα, κάστανα και αγριογούρνα. Θα δούμε λοιπόν την τοπική γευσιγνωσία, θα δούμε τον τρόπο του πηλιορίτικου μαγειρέματος και θα κριθούμε από έναν μέτρ του είδους, τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μας και τον καλωσορίζουμε. Νομίζω πως προσφέρεται και ο καιρός σήμερα για μια τέτοια διάδραση και είναι μια αφορμή να γεμίσουμε τις πηλιορίτικες πλατείες μας, εν προκειμένου της Δράκειας, να γευστούμε τα πηλιορίτικα φαγητά και να κάνουμε τον τόπο μας γνωστό. Το χρωστάμε, θα είμαστε δίπλα πάντα στους συλλόγους που προσπαθούν να εξακρινώσουν αυτόν τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα του τόπου μας και θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που μας δίνει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Μια περίοδος που η συγκομιδή των προϊόντων μας, του μήλου και του κάστανου, έχει ολοκληρωθεί και σήμερα είναι η μέρα που το γιορτάζουμε όλο αυτό. Με τα μήλα μας, με τα κάστανα και μαζί με την ομάδα κυνηγών της Δράκειας που μας βοηθάνε με το αγριογούρνο. Έχουμε επίσημο καλεσμένο τον κύριο Μαμαλάκη να γευτεί τις συνταγές μας, να περάσουμε όμορφα και να αναδείξουμε όλη αυτή την τοπική γαστρονομία. Χαίρομαστε πολύ που θα γίνει όλη αυτή η γιορτή. Ο καιρός είναι σύμμαχος. Σήμερα η καλοκαιρινή ημέρα με στα κοντομάνικα, τα μπλουζάκια μας εδώ του συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ το Άστρα TV και το προσωπικά το Μάνο τον Κοκκίνη που πάντα στηρίζει τις εκδηλώσεις μας. Και καλό να περάσουμε. Να στηρίξουμε το σύλλογο εδώ του χωριού, τον εκπολιτιστικό, διότι είναι μέσα στη φιλοσοφία μας να στηρίζουμε τους εκπολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, διότι διατηρούν τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις.
Χωρίς αυτούς τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε την παράδοση. Γι' αυτό και στηρίζουμε πάντα όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Αυτά λοιπόν και για τα πολύ πολύ όμορφα, βεβαίως αυτές οι εκδηλώσεις που όσο μ' αρέσουν από την βραδιά την με τα ψάρια στην Αγριά, από τα μήλα πηλίου, από τα κάστανα, από το ακτινίδιο στον Πυριατό και στην Εγάρη, πανέμορφες γιορτές που έτσι αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα και οι μορφωτικοί εξοραϊστικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, σχεδόν με μηδέν κονδύλια από το κράτος και πάντοτε βάζοντας πλάτη και οι κάτοικοι και οι σύλλογοι έτσι για να πραγματοποιούνται τόσο όμορφες εκδηλώσεις. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, να την κλείσουμε παρέα και σήμερα αυτή την ηλιόλουστη πραγματικά ημέρα, πολύ καλός ο καιρός, άκρος ανοιξιάτικο θα τον πω εγώ, δεν το λες και χειμωνιάτικο σε καμία των περιπτώσεων. Θα κρατήσει ο καιρός και σήμερα και αύριο, σιγά σιγά λίγο χαλάει από την Παρασκευή, αλλά εντάξει και κάτι φοβερό, μια χαρά θα είναι το τριήμερο, μια χαρά πάει και ο τουρισμός, τα καταλήματα είναι σε πληρότητα, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλία στο 80-90% τα περισσότερα, οπότε είναι ενθαρρυντικό αυτό και για τα Χριστούγεννα, γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό το τριήμερο για το πώς θα πάνε και τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να μην καταφθάσουν και οι λογαριασμοί σιγά σιγά, γιατί όσο έρχονται οι λογαριασμοί, τόσο απομακρύνονται και τα ταξίδια και οι βόλτες και η χαλάρωση. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Κωστά Νάτση, την Έλενα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα να τη χαρείτε. Είναι άκρος ηλιόλουστη και βεβαίως ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.